Εμένα να μην με ευχαριστείτε, φίλοι και σύντροφοι, που γίνεται. Λέω να με ευχαριστείτε γιατί είναι με χαρά μου το ότι γίνονται τέτοιες εκδηλώσεις. Έχει πει διαγράψα το βιβλίο, άλλωστε θέλω να σας πω προκαταβολικά ότι το βιβλίο δεν το θεωρώ δικό μου έργο. Είναι συλλογικό, από δύο μεριές συλλογικό. Η μία μεριά είναι ότι έχουν γράψει άλλο πριν από μένα πάνω σε αυτό το είδος. Του τραγουδιού, ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να τα γνωρίσει κανείς, ειδικά αν θέλει να ασχοληθεί με το ρεμπέτικο, και επειδή ασχολήθηκα το λέω, είτε συμφωνώ μαζί τους, είτε διαφωνώ μαζί τους και μάλιστα υπάρχουν στοιχεία στα οποία γίνεται κριτική μέσα στο βιβλίο σε αυτούς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι έχουν συμβολή. Το δεύτερο, το οποίο είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι ότι το βιβλίο αυτό βγήκε με τη συμβολή τη συντρόφισσα Ελένη Παπαρίγα, τη συντρόφισσα Ελένη τη Μπέλου και τη συντρόφισσα τη Μαρία Λαμπερνού στο κεφάλαιο για τι γυναίκε, η οποία έχει γράψει ένα μεγάλο μέρο του κεφαλαίου αυτού και έχει συμβάλει σημαντικά όμω και άλλε συντρόφισσε, στελέχη του ΚΚΕ. Και επίση θα ήθελα να πω ότι το βιβλίο αυτό δεν ήταν δικιά μου ιδέα, όσο και αν δεν σα το κρύβω ότι το είδο τη μουσική αυτή μ' αρέσει. Δεν είναι το μοναδικό είδος που μου αρέσει. Μ' αρέσει, ασχολιέμαι πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια με αυτό. Αλλά πρωτοποιεί του σύντροφου Μάικη Μάιλι, στον οποίο είναι αφιερωμένο και το βιβλίο, και με την τότε στο ξεκίνημα βοήθεια τη σύντροφη Σκέτη τη Φιδάκη, η οποία τραγουδούσε και όλα. Γι' αυτό λέω ότι το δεν θεωρώ το βιβλίο δικιά μου, σαν το που δημιουργία. Εγώ προσπάθησα να αντιμετωπίσω μια σειρά κρίσιμα ζητήματα γύρω από αυτό το θέμα, τα οποία έχουν σχέση με το κόμμα μας και την ιστορία του κόμματός μας, από πολλές μεριές, και επειδή ακριβώς είναι, όχι θα έλεγα παρεξηγημένη υπόθεση, αλλά ξεπέρασε κατά τη γνώμη μου τα όρια της συκοφαντίας γύρω από αυτό το θέμα. Και θεωρώ παρεξηγημένη ακόμα και από πολλούς μελετητές στην υπόθεση του ρεμπέτικου, επειδή ακριβώς βλέποντας και παρακολουθώντας όλη αυτή την πορεία των ανθρώπων αυτών που ασχολήθηκαν πολύ συστηματικά και σημαντικά, κυριαρχεί ένας υποκειμενισμός ο οποίος δεν μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο με το γεγονός ότι για να γράψει κανείς για ένα φαινόμενο το οποίο είναι κοινωνικό και ιστορικό, το βιβλίο ας το πω μελέτη, είναι λίγο βαριά η λέξη, αλλά επειδή δεν έχει υποθεί από πουθενά από άλλου συντρόφου, το εξετάζει ως τέτοιο, ως ένα ιστορικό κοινωνικό φαινόμενο και όχι ως ένα είδος τραγουδιού, έστω λαϊκό τραγούδι μιας λαϊκής δημιουργίας. Και έχει τη σημασία από αυτό, ως ιστορικό κοινωνικό φαινόμενο, επειδή ακριβώς το τραγούδι δεν ξεφύδρωσε ξαφνικά, δεν είναι στοιχείο, όπως και καν τραγούδι δεν ξεφύδρωσε ξαφνικά, καμιά μουσική. Ακόμα και το δημοτικό τραγούδι που είναι το τραγούδι των λαϊκών στρωμάτων της Υπαίθρου δεν φύτρωσε από μόνο του, από κάπου ξεκίνησε. Κάνει το βιβλίο μια προσπάθεια να δείξει από πού ξεκίνησε, παίρνοντας υπόψη με βάση την ιστορική εξέλιξη και δεν την ιστορική εξέλιξη, τον ιστορικό ελισμό, παίρνοντας υπόψη του ότι οι άνθρωποι ακούγοντας ήχους και όταν και άρχισαν να δημιουργούν τις γλώσσες και να συνεργούνται μεταξύ τους, μπορούσαν να μεταφέρουν τους ήχους και να τους μετατρέπουν σε μουσική, όπως και τα λόγια να τα φτιάχνουν στους ήχους και να κάνουν τραγούδια. Τα οποία τους συνόδευαν όχι στη διασκέδασή τους κατά ανάγκη, πρώτα απ' όλα στη δουλειά τους. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία έχουν συμβολή στο να συντονίζεται η δουλειά. Υπάρχουν ναυτικά τραγούδια τέτοια, όταν ακόμα τα καΐκια ήταν με κουμπιά. Τα οποία βοηθούσαν σε αυτό. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ή στον ελλαδικό χώρο ή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που μέσα στα σπλάχνα της αναδείχθηκε αυτό το τραγούδι, θα πω παρακάτω, αλλά υπάρχουν σε όλα τα μέρη του κόσμου τέτοια τραγούδια, τα οποία καλώς έχουν κρατηθεί και ονομάζονται εργατικά, τα οποία στην ουσία ήταν τραγούδια τα οποία τα χρησιμοποιούσαν ακριβώς για να συντονίζουν στην αρχή τους σκλάβους και μετά τους αγρότες και τους εργάτες στην πιο συλλογική δουλειά ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Το ρεμπέτικο τραγούδι επίσης είχε ένα άλλο στοιχείο, το οποίο είναι σημαντικό.
Ο Νέρχος Γεωργιάτης προσπάθησε να το αντιμετωπίσει γράφοντας το τραγούδι «Ρεμπέτικη και πολιτική», αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι βόκιμο να το αντιμετωπίσουν ως τέτοιο, όσο και αν έχει σχέση, θα πω και εγώ ορισμένα πράγματα παρακάτω, όσο κυρίως το ότι επειδή ακριβώς δημιουργήθηκε ως τραγούδι των λαϊκών στρωμάτων των πόλεων, εξέφρασε ακριβώς το ζήτημα της αδικίας που ένιωθαν αυτά τα λαϊκά στρώματα στις πόλεις από την εκμετάλλευση και επομένως έχει μια έκφραση αντίθεσης απέναντι στην κυρίαρχη τάξη που τότε ήταν η Οθωμανή, η Οθωμανική εξουσία και επίσης έχει νήσει για να δείξει αυτό το πράγμα προσωπικότητες οι οποίες αντιπάλευαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία με ένα δικό του τρόπο, δεν υπήρχε οργανωμένο το πολιτικό δημοτικόμα. Και μάλιστα κάνοντας και το εξής, έκλεβαν τους πλούσιους και έδιναν στους φτωχούς. Αυτοί ήταν οι ονομαζόμενοι μπαντίδες μέσα στις πόλεις ή οι κλέφτες, όπως ήταν οι κλέφτες στην Ελλάδα που κάνουν και στην Επανάσταση. Παράδειγμα, έχει μνηθεί πολύ ο Τσακετζής και πολλοί από εσάς μπορεί να το ξέρετε, ο οποίος έκανε αυτή την δουλειά με μια ενόπλη ομάδα. Έκλεβε, χτύπαγε και τους Οθωμανούς που τον κυνηγούσαν, αλλά έκλεβε ταυτόχρονα πλούσιους και πρίγκιζε τις φτωχές κοπέλες, έδινε σε φτωχές οικογένειες κτλ. Επειδή ξεκίνησα από αυτό, δεν ξεκίνησα τυχαία, ξεκίνησα για να πω ότι υπάρχουν απόψεις οι οποίες, μάλλον έχει γίνει μια προσπάθεια από όλους τους ερευνητές του ρεμπέτικου να ανοιχνεύσουν την ίδια τη ρίζα. Δηλαδή, τι είναι ρεμπέτικο, από όπου πήρε την ονομασία του. Το λέω αυτό με την έννοια ότι ακόμα και οι δημιουργοί του ρεμπέτικου, όλοι τους, ακόμα και αυτοί που χρησιμοποίησαν, γιατί είναι λίγοι όσοι χρησιμοποίησαν τη λέξη ρεμπέτικο στα τραγούδια τους, είναι δύο, τρεις κατά τη γνώμη. Ο Μάρκος Μαυρακάρης, ο Κάτσης Χρήστος, δεν θυμάμαι κι άλλους. Χρησιμοποίησε τη λέξη μέσα σε τραγούδι. Έλεγαν ότι έγραφαν λαϊκά τραγούδια. Και είχαν δίκιο σε αυτό. Παρ' όλα αυτά εμφανίστηκε η ορολογία ρεμπέτικο, η οποία χαρακτήρισε αυτά τα τραγούδια και μέχρι τις μέρες μας έτσι τα ξεχωρίζουμε. Πολλοί μελετητές λοιπόν προσπάθησαν ακριβώς να ανοιχνεύσουν τη ρίζα αυτή, από πού προέρχεται. Στο βιβλίο κάνω μια τεράστια αναφορά, μια μεγάλη αναφορά σε ένα ειδικό κεφάλαιο γι' αυτό, για δύο λόγους. Δεν θα μιλήσω, θα πω μόνο το πώς προσέγγισαν όλοι, αλλά δίνοντας διαφορετική κάνοντας διαφορετική τοποθέτηση σε αυτό που προσέγγισαν. Ένα για να καταγραφούν αυτές και να υπάρχουν μαζεμένες, για να μην τις ψάχνει καθένας ακούγοντας το ρεμπέτικο και τι είναι. Και το δεύτερο, επειδή ο καθένας που έγραφε είχε μια άποψη, η οποία προσπάθησε να δείξει τι κοινωνικά εκφράζει το τραγούδι. Βασικά, όλοι καταλήγουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ότι η λέξη ρεμπέτ, η ρίζα ρεμπέτ, από όπου και αν προέρχεται, γιατί δεν είναι πολλές προέρχεται. Εκφράζει τον όρο του υποταγμένου, αυτού που θέλει να αντιπαρατεθεί στην, δηλαδή κειμένου που θέλει να αντιπαρατεθεί, πώς να το πω, στην εξουσία, άρα τον υπόταχτο. Ένα μέρος των ερευνητών ανυπόταχτος θεωρεί τους Λούμπερτ. Και διότι το ρεμπέτικο είναι τραγούδι των Λούμπερτ. Γι' αυτό λέω ότι το μαζέψαμε ακριβώς για να δείξουμε μετά στην πορεία, ξεκινώντας από αυτό, έδωσε και διάφορες, πώς να το πω, έκανα και διάφορες προσεγγίσεις, οι οποίες δεν είναι σωστές, όλες. Οι περισσότερες μάλλον. Μια μερίδα λοιπόν είναι αυτή. Υπάρχει και μια μερίδα άλλη που λέει ότι το τραγούδι αυτό έκφρασε ανυπόταχτους με την έννοια τους ανυπόταχτους στην εξουσία. Ένα στοιχείο που δένει με αυτό και το εμφανίζουν και έχει μια βάση είναι η λέξη μάγκας. Η οποία λέξη μάγκας βγήκε από τη μάγκα. Η μάγκα τι ήταν? Ένας λόγος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία χωρίς λοχαγό. Άρα ένας λόγος. Δεν είναι το ρεμπετασκέρ που λέγανε οι Τούρκοι. Ένας λόγος ο οποίος είχε όλα, πολεμούσε, χωρίς όμως να έχει υπεύθυνο. Και επομένως ο καθένας που ήταν στη μάγκα, η μάγκα ήταν ο λόγος, είναι θηλυκό, ή μάγκα, ήταν, ή μάγκα. Λοιπόν, ήταν ο μάγκας, ο μαγκατζής. Από αυτό λοιπόν έβγαλαν το συμπέρασμα ότι ο ανυπόταχτος, ο μάγκας ας πούμε, ήταν ανυπόταχτος στην εξουσία. Δεν θα σταθώ παραπάνω σε αυτό, απλά το αναφέρω επειδή είναι ένα κομμάτι του βιβλίου
έχει τη σημασία του, γιατί σήμερα και επίσης η λέξη μάγκας, στη λέξη μάγκας προσδόθηκε πολλαπλό περιεχόμενο που δεν είναι αλήθεια. Το λέω γιατί αυτοί που θεωρούν το τραγούδι, το ρεμπέτικο, το τραγούδι των Λούμεν στοιχείων και των στοιχείων του περιθωρίου, θεωρούν και τους μάγες στοιχείων του περιθωρίου. Και το ταυτίζουν και μάλιστα λένε ακριβώς επειδή ο μάγκας ήταν, πώς να το πω, αυτός που δεν δεχόταν να του κάνει κουμάντων. Λοιπόν, είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν στο περιθώριο και μάλιστα μέσα από τη ζωή στο περιθώριο αντιπαλεύανε και την κοινωνία την άλλη, δηλαδή τον καπιταλισμό, πράγμα που δεν είναι αλήθεια. Όταν είσαι στο περιθώριο που το δημιουργεί ο ίδιος ο καπιταλισμός, δεν μπορείς να είσαι και αντίθετος στον καπιταλισμό. Είσαι υποταγμένος, ανεξάρτητα αν λες ότι τον αρνείσαι. Υπάρχει όμως και το άλλο περιεχόμενο που έδωσαν πολλοί και από αυτούς που γράψαν τραγούδια. Το περιεχόμενο που λέει ότι η μάγκα είναι αυτός που είναι ικανός, είναι τίμιος, αγαπάει όλο τον κόσμο, ξεχωρίζει μέσα από τον κόσμο ακριβώς και αυτές τις ιδιότητες του. Παπαγιάννα, ας πούμε, έχει γράψει τραγούδια που λέει είναι λέξη μάγκας, πρέπει να το νιώσεις. Και λέει στη συνέχεια ότι όλοι τον προσέχουν και τον λογαριάζουν γιατί έχει πέσει και καλή καρδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι, πώς να το πω, γράφει με τέτοιο τρόπο και ο Βαβακάρης έγραψε με τον ίδιο τρόπο για τους μάγκες τραγούδια που δείχνει μια άλλη πλευρά η οποία επίσης στο βιβλίο έχουμε βάλει ένα μικρό υπεκεφάλαιο όπου λέει ότι μαγιά είναι να παλέψει τη ζωή. Και μάλιστα αυτή την ιδέα ως στοιχείο την έδωσε και ο παπάς όπως στον όρο Ρεμπέτης. Ρεμπέτης είναι εκείνος που αγαπάει τον απλό κόσμο, τον λαό και παλεύει αυτόν. Προσπάθησαν λοιπόν να δώσουν αυτή την κατεύθυνση σε αυτό το τραγούδι. Ένα στόχο λοιπόν του βιβλίου ήταν να αποδείξει ότι είναι φύση αδύνατο ένα είδο τραγουδιού το οποίο έγινε μαζικό λαϊκό φαινόμενο. Γιατί το τρεμπέτικο έγινε μαζικό λαϊκό φαινόμενο. Το τραγουδούσαν, πώς να το πω, όλοι οι απλοί άνθρωποι του Μόχου. Δεν μπορεί να είναι όλοι οι απλοί άνθρωποι του Μόχου περιθώριο και πολύ περισσότερο να είναι Λούμπεν. Άρα, ανεξάρτητα από αν το ρεμπέτικο ασχολείται και με τη Λούμπεν, η πλειοψηφία των τραγουδιών είναι άλλο πράγμα. Και από αυτή την άποψη είναι ένα καθαρά λαϊκό τραγούδι, αλλά το λαϊκό τραγούδι των πόλεων. Όλοι λένε το ονομάζουμε αστικό λαϊκό τραγούδι. Ο καλύτερος χαρακτηρισμός είναι το λαϊκό τραγούδι των αστικών κέντρων, δηλαδή το τραγούδι του λαού των αστικών, πώς να το πω, κέντρων. Ένα δεύτερο ζήτημα που έχει σχέση με την υπόθεση, πώς να το πω, της ιστορίας του ρεμπέτικου, είναι ότι κάποιος ο οποίος ξεκίνησε, μου φαίνεται ο Πετρόπουλος είναι αυτός ο οποίος πρώτος έγραψε για αυτό το είδος τραγουδιού, προσπάθησε να κάνει μία περιοδολόγηση, δεν την έκανε ακριβώς έτσι όπως οι επόμενοι μετά από αυτόν μελετητές την έδωσαν, ακριβώς για να πει ότι το ρεμπέτικο γεννήθηκε κάποια στιγμή, εμφανίστηκε μάλλον κάποια στιγμή, αναπτύχθηκε και πέθανε. Δεν συμφωνούν ούτε με αυτή την άποψη. Λένε μάλιστα ότι το ρεμπέτικο πρωτοεμφανίστηκε στις φυλακές του Μεντρεσέ το 1934. Οι φυλακές του Μεντρεσέ ήταν στην Αθήνα. Ένα ερώτημα απλό μπορεί να απορρίψει όλο αυτό το ζήτημα. Ποιο είναι? Καλά, ξεφύτρεσε ξαφνικά με στις φυλακές το τραγούδι αυτό. Δεν προϋπήρχε κάτι το οποίο, όπως να το πω, ως συνέχεια, αν δεχτούμε ότι γεννήθηκε με στις φυλακές. Αυτή την προσπάθεια την έκανε πολύ αναλυτικά και βοήθησε σε αυτό ο Νέργος Γεωργιάδης σε δυο του βιβλία τα οποία υπάρχουν και σήμερα εδώ από το Βυζάντιο στο Μάρκο Βαβακάρη και ο Ακρίτας που έγινε Ρεμπέτης. Τι έκανε λοιπόν, προσπάθησε να ανοιχνεύσει μουσικά και στιχουργικά την εξέλιξη του τραγουδιού πηγαίνοντας ανάπρεπα όμως προς τα πίσω. Στις πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εκεί που ήταν και αναπτυχθεί, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αιδίνη, άλλες πόλεις. Ανακαλύπτει λοιπόν και φτάνει μέχρι το ξεκίνημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που είναι όταν πια έχουν καταλάβει οι Οθωμανοί το Βυζάντιο, και διαλύουν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και φτιάχνουν τη δικιά τους. Και βρίσκει μέσα στην Κωνσταντινούπολη ρίζες και στιχουργικά και μουσικά. Άρα, αν θέλει κανείς να δει τις ρίζες του, δεν θα τις βρει στις φυλάκες του Πεντρέση, αλλά θα τις βρει πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω, από τη Φεουδαρχία, δηλαδή από το 13ο-14ο αιώνα και στη συνέχεια του και εξελίσσεται στις μεγάλες πόλεις. Εξελίσσεται στις μεγάλες πόλεις όπου ζούσαν Έλληνες ή
υπήρχαν ελληνόφωνοι πληθυσμοί. Γιατί μιλάμε για ελληνόφωνοι πληθυσμοί? Στην Ρωμανική Αυτοκρατορία το πάνω χέρι στο εμπόριο το είχαν οι Έλληνες. Αυτό καθιέρωσε και την ελληνική γλώσσα στο δίκαιο της μεταξύ τους συνεννόησης για τις ανταλλαγές. Γι' αυτό μιλάμε για ελληνόφωνους πληθυσμούς. Συνήθως λένε ότι ήταν πολύ, οι πιο πολλοί ελληνόφωνοι ήταν οι Σέρβοι. Θα ήθελα να πω επίσης εδώ ότι το γεγονός ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία και κυρίως το κομμάτι των παραλίων της Μικράς Ασίας, σύν τον ελλαδικό χώρο ένα του κομμάτι, κυρίως αυτό που είχε, ήταν πιο κοντά στα Βαλκάνια, Θεσσαλονίκη, Βόρεια Ελλάδα. Γιατί ήταν κέντρα που αναπτύχθηκε, Ελεμπέτικο, αλλά ήταν και κέντρα που αναπτύχθηκε. Εμπόριο στα παράλια της Μικράς Ασίας αναπτύχθηκε και η βιομηχανία. Εσμένη ήταν μια πολύ αναπτυγμένη αστική πόλη με βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο. Όπως βλέπεις, μια πόλη τηρουμένων αναλογιών σήμερα σε μια βιομηχανική περιοχή. Αυτό λοιπόν το στοιχείο, το ότι οι Έλληνες είχαν το πάνω χέρι στο εμπόριο, καθόρισε και το ζήτημα της γλώσσας στην οποία γινόταν το εμπόριο. Το εμπόριο δεν γινόταν μόνο με τους λαούς μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ή στα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και με την Ευρώπη. Δηλαδή, πριν ακόμα την Επανάσταση, υπήρχαν μεγάλες ελληνικές οικογένειες, οι οποίες ήταν αστικές οικογένειες. Δηλαδή είχαν και τη μηχανία και εμπόριο επιχειρήσεις στα χέρια τους, όπου είχαν κομμάτια των επιχειρήσεων τους, πέρα από τον ελλαδικό χώρο και το κομμάτι της Μικράς Ασίας, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, στη Γαλλία, και επίσης πολύ μεγάλες σχέσεις με το αγγλικό κεφάλαιο. Επίσης ένα δεύτερο κομμάτι που βοήθησε σε αυτή την ιστορία, ενώ και στη διάδοση της μουσικής, δεν ήταν μόνο το εμπόριο και η γλώσσα, αλλά και το ότι υπήρχε το ναυτικό κομμάτι, το οποίο έκανε τις μεταφορές, γιατί χωρίς τις μεταφορές δεν θα μπορούσε αυτό να διαδοθεί, παίρνοντας υπόψη πάλι το ότι αυτός ο χώρος γεωγραφικά ήταν το μετέχνιο Ευρώπης και Ανατολής. Και το λέω αυτό γιατί το ρεπέτικο έχει πάρει και από τη δυτική μουσική. Ας πούμε, υπάρχουν ρεπέτικα τραγούδια, τα οποία σε ρυθμό βάλεις. Θα έλεγε κανείς, όλο το ρεμπέτικο, ας πούμε, είναι δεμένο με το χασάπικο και το σεμπέκτικο κυρίως. Άντε λίγο και το τσι θέλει. Υπάρχουν ρεμπέτικα τραγούδια σε ρυθμό βάλτς. Ο Χατζηχρίστος, που ήταν Σμυρνιός, έγραψε τραγούδι για βάλτς. Και ας μην ξημερώνει ποτέ, ας πούμε, βάλτς, βαλτσάκι, καλό. Και ωραίο τραγούδι. Το λέω γιατί. Ο Παγιαντέρας, ας πούμε, πήρε το παρατσούκι, δεν είναι παρατσούκι του Παγιαντέρα. Παγιαντέρας, το κανονικό του όνομα, Δημήτρης Μπόγκος. Τώρα γιατί πήρε το παράτσι την Παγιαντέρα, διότι πήρε μια σύνθεση ενός Αυστριακού, η οποία ήταν οπερέτα, η Παγιαντέρα, αυτό ήταν το όνομά της, και τη μετέφερε στο Μπουζουλίνι, στη δεκαετία του 20. Λοιπόν, και έτσι του έμεινε το παράτσι την Παγιαντέρα, και δεν ήξερε κανένας αλλιώς, με τον μόνο παγκόσμιο Παγιαντέρα. Γιατί πήρε ένα κομμάτι μια θετική μουσική και το έκανε προς τα προφό στο Μπουζουλίνι. Γιατί και αυτό ήταν μια τέχνη. Επειδή μίλησα προηγούμενα για τους κόμους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και για λαούς έξω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που υπήρχε σχέση με το εμπόριο, υπάρχει επίσης μία άποψη η οποία καλλιεργήθηκε και καλλιεργήθηκε έντονα και έντεχνα ότι το ρεμπέτικο είναι ένα αμυγός, πώς να το πω, ελληνικό τραγούδι. Από την άποψη της γλώσσας μπορεί να πει κανένας, ναι, είναι η στίχη, πάντα ήταν ελληνική κτλ. Κτλ. Μουσικά δεν στέκει όμως. Και λέω δεν στέκει μουσικά, επειδή γενικά η μουσική δεν είναι μια γλώσσα η οποία είναι, πώς να το πω, στενά ενός έθνους. Και είναι φυσικά αδύνατο να είναι στενά ενός έθνους, επειδή υπάρχουν ανταλλαγές των πληθυσμών. Δεν γίνεται. Είπαμε, ο Παγιαντέρας πήρε την Παγιαντέρα από τον Αυστριακό και την έκανε, την έβαλε στο Μπουζούκι. Έχουν κάνει και έντεχνη τέτοιες προσπάθειες. Ο Σαχάρης, ας πούμε, κάνει μια προσπάθεια πείραμα με τις τέσσερις εποχές του Βιβάλη. Θέλω να πω το εξής πράγμα. Αυτή η τάση, την οποία επίσης την αντιμετωπίζουμε στο βιβλίο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που είπα πριν, και την αντιμετωπίζουμε ως αρνητική, έγινε για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Όταν η αστική τάξη εδραιώθηκε στην εξουσία στην Ελλάδα,
Και με δεδομένο ότι επίσης είχε τη Μικρά Ασία και εκστρατηγική καταστροφή και ήρθαν 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία εδώ, είχε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα? Να δημιουργήσει τέτοια συνείδηση στους εργάτες και στους απλούς ανθρώπους του Μόχθου, ώστε να αποδεχτούν τις επιλογές της με το κεφάλαιο τη Δυτική Ευρώπη, αγγλικό, γαλλικό κτλ. Ο λαός αυτός δεν ήταν συνηθισμένος σε αυτό. Και γιατί δεν ήταν συνηθισμένος σε αυτό? Καταρχήν ένα μεγάλο του κομμάτι, ειδικά οι πρόσφυγες που ήρθε το 22 στην Ελλάδα, ζούσαν πολύ σε πολύ πιο ανεπτυγμένη, πώς να το πω, κατάσταση από άποψη κοινωνική. Δηλαδή στα παράλια της Μικράς Ασίας ο καπιταλισμός ήταν πολύ πιο ανεπτυγμένος από ό,τι στην Ελλάδα, παρόλο που στην Ελλάδα και έγινε επανάσταση το 20. Αργούσε πολύ να αναπτυχθεί, ήταν περισσότερο γεωργικός πληθυσμός. Το γεγονός ότι είχε αναπτυχθεί ο καπιταλισμός είχε και ως συνέπεια, πώς να το πω, να υπάρχουν πολύ πιο, να είναι οι άνθρωποι πολύ πιο ανεπτυγμένοι, ανεξάρτητα αν ήταν εργάτες. Και λέω ανεξάρτητα από αν ήταν εργάτες, γιατί ήταν πολύ πιο μορφωμένοι, τα παιδιά τους πηγαίναν σχολείο, οι ίδιοι δουλεύανε, είχαν κοινωνική μόρφωση, γιατί άντρες και γυναίκες μπαίνοντας στη δουλειά αποκτάνε άλλο τους μόρφωση. Οι γυναίκες στην Ελλάδα ήταν, πώς να το πω, σκλάβες στο σπίτι. Εξού και η αντίθεση μετά όταν ήρθαν και λέγανε τις βενιές, πώς να το πω, παστρικές, δίνοντας τους το χαρακτήρα ότι ήταν ελευθέρων ηθών γυναίκες, επειδή ήταν πολύ στην καταλληλότητα, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ντυμένες ωραία. Οι γυναίκες στη Μικρά Ασία ήταν πολύ πιο ελεύθερες. Αν διαβάσει κανείς σταματωμένα χώματα, θα δει πολλά στοιχεία τέτοια στη Σμύρνη. Και λέω τυχαία τώρα, τα σταματωμένα χώματα τα έχουν βάλει και στο βιβλίο στοιχεία, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει μια μελέτη της Θεσσαλονίκη στην παλιά Σμύρνη της Όλγας Βατίδου, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική και ως ταξικά πολύ χαρακτηριστική. Να το πω εδώ τώρα, θα το έλεγα παρακάτω. Επειδή είπα, η άκουσα τάξη το κυνήγι στον Περοπέτρο. Και μάλιστα η άρχουσα τάξη με την εργατική τάξη, παρόλο που η άρχουσα τάξη την εργατική τάξη την εκμεταλλευόταν και την ίδρυε και να έχει και γυρίσει να δουλεύει για να κάνει πολύ υπεραξία, να κάνει και έρευνα δηλαδή. Εν τούτης δεν ήθελε να έχει καμία σχέση και καμία επαφή με τις εργατικές οικογένειες. Αυτό το δίνει πολύ καλά αυτή η μελέτη που έχει κάνει αυτή η γυναίκα το 65, είναι ένα βιβλίο το 65, όπου λέει, μιλάει για την πάνω τάξη, την διάβολο τάξη και την μισαία τάξη. Έτσι γράφει. Δεν ξέρω αν ήταν μαρξίστη. Αλλά δίνει πολύ χαρακτηριστικά το ότι πάνω τάξη με την κάτω τάξη δεν είχε καμιά σχέση. Η κάτω τάξη τραγουδούσε τα σαρκία, τα εμπέτικα. Εκεί αναφέρει πρώτη φορά τη λέξη εμπέτικα και λένε ότι προέρχεται από τη Σμύρνη και από εκεί προέρχεται. Τα τσιφτετέλια κτλ. Και εκλετούσε παρέες στις γειτονιές έξω στους δρόμους γιατί είχαν μικρά σπίτια οι εργάτες. Η πάνω τάξη άκουγε όπερες, κλασική μουσική και είχε και τον Ταλιάνο. Ο Ταλιάνος ήταν ο Ιταλός που μάθανε τα παιδιά σας έξι πιάνο. Λοιπόν, καμία σχέση. Καταλάβαινε λοιπόν η αστική τάξη ότι οι ερχόμενοι πρόσφυγες εδώ φαίνονται στον πολιτισμό τους. Δημιουργούσαν πώς να το πω, ένα συμπαγές τμήμα το οποίο θα επηρέαζε και την ίδια την ελληνική εργατική τάξη. Προσπάθησε λοιπόν να κάνει δύο πράγματα. Να πει το ρεμπέτικο τραγούδι από τότε που ήρθαν οι πρόσφυγες, γιατί οι πρόσφυγες οι καημένοι όταν ήρθαν εδώ δεν τα είχαν χάσει όλα, τι κάνανε. Δουλέψανε πολύ και μάλιστα ήταν περισσότερο εκμεταλλευόμενοι από τους ντόπιους. Γιατί ούτως και εκμεταλλεύονταν τότε οι καπιταλιστές, αλλά πρόσφυγες καπιταλιστές. Οι κρασιάτες καπιταλιστές τους εκμεταλλεύονταν. Και τους εκμεταλλεύονταν στεκνά. Και από την άλλη μεριά να τους κατηγορούμε ότι φέρνουν ένα πολιτισμό από την Ανατολή που είναι σάκος. Είναι κακός πολιτισμός. Κακά τα τραγούδια τους, κακή η χωρή τους, γιατί είναι, πώς να το πω, προάγουν τα ελεύθερα ήθη κτλ. Κτλ. Πραγματοποιεί δεν ήταν αλήθεια, αλλά προσπάθησαν να το περάσουν στους ντόπιους εδώ αυτό για να δημιουργήσουν, πώς να το πω, τη θέση. Μάλιστα ο Μάρκος Αβακιάς έλεγε χαρακτηριστικά οι πρόσφυγες δουλεύουν πολύ και γλεντάνε πολύ. Γιατί γλεντάγανε, έπρεπε να ξαναδημιουργηθούν. Και εντάξει, σου λέει, πάθαμε ό,τι πάθαμε, δεν τα βάψουμε και μαύρα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και το κάτι πρέπει να κάνουμε είναι ότι με τη δουλειά μας θα ξαναδημιουργηθούμε. Και γλεντούσαν οι τι να κάνουμε, στις γιορτές, στις γειτονιές, στους γάμους και τα λοιπά. Επομένως,
έφεραν τον πολιτισμό τους και έφεραν και το τραγούδι αυτό, το μικρασιάτικο, το κομμάτι αυτό, με αυτή την χρειά του ήχου και με αυτά τα όργανα ως ρεμπέτικου. Επίσης, επειδή ακριβώς οι μικρασιάτες ερχόμενοι στην Ελλάδα έδωσαν μεγάλη όθηση σε αυτό το τραγούδι, δηλαδή μπόλιασε και τον τοπικό πληθυσμό. Με ποια έννοια τον μπόλιασε τον τοπικό πληθυσμό, όσο και αν καλλιεργούσαν αντιθέσεις, με δεδομένο ότι το 1918 είχε δημιουργηθεί το ΚΚΕ, το οποίο παρά την προσπάθεια που κατέρχουσε τάξη να δημιουργήσει διχασμό ανάμεσα στους εργάτες του ΚΚΕ, έκανε προσπάθεια να τους ενώσει, με δυσκολίες μεγάλες, και λέω με δυσκολίες μεγάλες, γιατί το γεγονός ότι τους καλλιεργούσε τη διχόνη η άρχουσα τάξη, τους έπαθηκαν ξεχωριστά συνδικάτα, ξεχωριστούς συλλόγους και έρχονταν σε αντιπαράθεση μεταξύ τους. Δουλεύανε πιο μικρά μεροκάματα και δεν το αντιπαλεύανε αυτό. Άρα ερχόντουσαν σε σύγκριση με τους Έλληνες που είχαν μεγαλύτερα μεροκάματα, τους τόπους λατινικά μεγαλύτερα μεροκάματα, μέχρι που το κόμμα με τη δουλειά που έκανε δεκαετία του 30 ειδικά τους ένωσε και δημιουργήθηκε μεγάλο κίνημα. Αυτό αντικειμενικά σε μια πορεία έκφρασε και την, πώς να το πω, και την προσπάθεια αυτή, με ποια έννοια, με το να μιλήσει πέρα από τα ζητήματα της υπόλοιπης ζωής των εργατών και για τους ίδιους τους εργάτες και τη δουλειά τους. Είναι ένα δεύτερο στοιχείο αυτό στο βιβλίο που θέλαμε να αποδείξουμε. Το ένα είναι ότι όσα είπαμε ότι τώρα είναι ένα τραγούδι του λαού και όχι τραγούδι του περιθωρίου. Το δεύτερο είναι αυτό, έχει σχέση με την εργατική τάξη. Έχουν γίνει σε συζητήσεις πολλές ερωτήσεις, που έχουν και άποψη. Αυτό ότι σήμερα πια ξέρουμε ότι υπάρχουν τραγούδια τα οποία μιλάνε όχι μόνο γενικά για την εργατική τάξη, αλλά και για την προοπτική της. Και δεν εννοώ μόνο τα επαναστατικά. Δηλαδή, Θεοδωράκης Λεωντής, ο πρώτος έχουν γράψει τραγούδια τα οποία μας δημιουργούν και ανάταση. Αλλά νομίζω ότι η ανάταση δημιουργεί και το Γιάννη Περίφημα και αυτά με την εργατική. Γιατί το λέω. Διότι αυτό ήταν πολύ δύσκολο ζήτημα. Οι ρεμπέτες γράψαν τραγούδια για τους εργάτες. Δεν μπορούσαν όμως να γράψουν τα τραγούδια που γράψανε οι έντεχνοι μετά, οι οποίοι πήραν πείματα του Ρίτσου. Ούτε καν το 36 που έγινε η μεγάλη, πώς να το πω, αστυνομική εξέγερση στη Θεσσαλονίκη. Και την κρατούσε ο λαός στα χέρια του μαζί με το στρατό και ήταν συναδερφωμένοι. Και καμιά εξουσία δεν μπορούσε να τους κάνει καλά. Αυτό μόνο ο κομμουνιστής Ρίτσος μπόρεσε να το εκφράσει με ποίημα. Οι λαϊκοί δεν μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί δεν μπορούσαν να το κάνουν? Γιατί ήταν δύσκολο να απολιαστούν με τις ιδέες του ΚΚΕ τόσο, ώστε αυτό να μετουσιωθεί σε τραγούδι που να έχει προοπτική. Γράψαμε όμως. Δηλαδή υπάρχει το τραγούδι «Εργάτης θυμημένος» στις αρχές της δεκαετίας του 30, ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι. Υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γράψει αυτόν του Τούντα. Υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μπάτης για το θερμαστή που γράφει για το πόσο ταλαιπωρείται ο θερμαστής μέσα στο βαπόρι στις μηχανές του βαποριού. Έχει γράψει ο ίδιος ένα τραγούδι για τους φουγκαράδες. Ο Τούντας επίσης έγραψε ένα πανέμορφο τραγούδι «Φτώχεια μαζί με την τιμή», όπου μπερδεύει και πιστολιές μέσα. Εγώ είμαι μόνο της Αγγική που δύο μήνες φυλακή. Ξέρω γιατί έχουν πιστολιές σε όποιον κάνει μπαμπεσκές. Λοιπόν, και λες τώρα τι είναι όλο αυτό, γιατί το κάνει έτσι ο λαϊκός δημιουργός. Πρέπει να έχει διάφορα ρεθίσματα. Μην αποκλείσουμε ότι μπορεί και από ένα στοιχείο που υπήρχε στο Λαύριο, όπου οι γυναίκες των απεργών που τους είχαν φυλακές πήραν τα όπλα των χωροφυλάκων και πήσαν τις χωροφύλακες και τους απελευθερώσαν. Τους χτυπήσαν τα όπλα, τους τα πήραν τα όπλα, χτυπήσαν τους χωροφύλακες και απελευθερώσαν τους απεργούς. Ότι από αυτό μπορεί ο λαϊκός να εμπνεύστηκε και να γράψει ένα τέτοιο στίχο. Ανεξάρτητα όμως λέω από αυτό, υπάρχουν κάποια τραγούδια τα οποία εκφράζουν κάποιες από τις αξίες των εργατών. Και φτάνουμε μετά στο design, μετά το 50 που έγραψε τον Γιάννη Περίφημα και αυτά τα εργατικά, έγραψαν κι άλλοι, δεν θα στα πω αναλυτικά σε αυτό. Ποια περίοδο φαίνεται ότι γίνεται μια στροφή ποιοτική τεράστια?
Γι' αυτό λέμε ότι αντανακλά και σαν κοινωνικό φαινόμενο πρέπει να δει στην εξέλιξη. Η περίοδο της κατοχής. Γιατί η περίοδο της κατοχής. Τι καταλαβαίνουν οι λαϊκοί δημιουργοί την περίοδο της κατοχής. Ότι η αστική τάξη τους έχει παρατήσει, ο αστικός πολιτικός κόσμος είτε συνεργάζεται με τους Γερμανούς είτε πήγε στη Μέση Ανατολή. Ο λαός όπως είναι στο προσκήνιο, έχει βγει στο βουνό, πολεμάει, έχει δημιουργηθεί το ΕΑΜΟ Ελλάς και αρχίζουν και γράφουν τραγούδια και αυτούς πρώτα απ' όλα γράψαν τραγούδια την πρώτη περίοδο στον Ιταλικό πόλεμο όπου τα γράψαν πάρα πολύ γρήγορα και κρατήσαν μουσικές από παλιά ρεμπέτικα και βάλανε στίχους που εμπνέανε τους παντάρους και στη συνέχεια όταν έγινε η γερμανική κατοχή ξεκίνησαν και γράφανε για το ΕΑΜ, τον Ελλάς. Έγραψε ο Παγιαντέρας, ας πούμε, το φόρος Αντάρτη Τάρματα που είναι σπουδαίο, λες και είναι Αντάρτη. Και με τον Άρη Αρχηγό να είναι γλυκό το βόλιο. Και γράφουν συνεχώς. Είναι ορισμένοι, δηλαδή όπως ο Παγιαντέρας, ο Μαρινάκης που δεν είναι πολύ γνωστός, ο οποίος ήταν ο παδός του που έμεινε το θάνατό του, εγώ τον γνώρισα αυτόν και προσωπικά. Ο Χιώτης έγραψε τραγούδια τέτοια. Εκείνη την περίοδο. Ο Τσιτσάνης λίγο και ερχόμαστε μετά στην περίοδο του εμφυλίου όπου θα περίμενε κανείς ότι θα γίνει στροφή και θα τα διπλώσουνε και δεν γίνεται στροφή. Αρχίσουν και γράφουν αλληγορικά. Βάζουν στίχους δηλαδή που αλληγορικά δίνουν τη δυνατότητα στο λαό να εκφραστεί το λαό της πόλης να εκφραστεί υπέρ του Δημοκρατικού Στρατού. Με χαρακτηριστικά τραγούδια αυτό που έγραψε ο Καλδάρας στον Ήπτος ο Μπορείς Φεγγάρι που δεν είναι έτσι το τραγούδι είναι νύχτος εκεί στο γεδίο που είναι το γεδίο, το γεδίο που λέω οι φυλακές όπου λέει τι έχει κάνει και το κλείσαν το παιδί στη φυλακή δεν έχει κάνει τίποτα, πάθω μέσα. Πολλοί γράψαν τέτοια τραγούδια. Ή έγραψε ο Μπάμπης Βακάλης το «Κάποια μάνα να στενάζει» που όπου έκλεινε το τραγούδι «Ο Λεβέντης θα γυρίσει από τη μαύρη ξενιτιά» και τραγουδιόταν «Ο Λεβέντης θα γυρίσει από τα μαύρα τα νησιά». Την εξωρία δηλαδή. Ή αυτό που έγραψε που φαίνεται καθαρά ερωτικό και που βγήκε σε δίσκο και λογοκρίθηκε «Μην απελπίζεσαι και δεν θα αρχίσει κοντά σου θα έρθει μια χαραυγή». Και όλοι τραγούδουσαν αυτό το τραγούδι και πρέπει να χαμπάρει οι χωροφύλακες ότι εδώ κάτι γίνεται. Λοιπόν, γιατί αυτό, γιατί είναι ο λαός στο προσκήνιο, αυτό τους δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή είναι μαζικά ο λαός στο προσκήνιο και γράφουν τέτοια τραγούδια. Αυτή είναι η δεύτερη περίοδος σε αυτούς, με βάση αυτούς που κάνουν την περίοδο λόγης. Δεν το δεχόμαστε. Θα πω και για την τρίτη. Λέω δεν το δεχόμαστε γιατί είναι μια εξέλιξη. Με βάση την κοινωνική εξέλιξη. Δεν είναι περίοδος. Δεν είναι δηλαδή περίοδος του Μεσοπολέμου, περίοδος της κατοικής, περίοδος του Μεσοπολέμου. Υπάρχει μια εξέλιξη. Αν δεν δει κανείς την κοινωνική εξέλιξη έτσι, χάνεται. Θα αρχίσουμε να λέμε ποια ήταν η καλύτερη περίοδος και ποια χειρότερη. Και δεν είναι σωστό. Γιατί αυτό είναι αντικειμενικό ζήτημα, δεν είναι υποκειμένο. Δημιουργούν μεν οι άνθρωποι, αλλά αυτό έρχεται όχι γιατί το θέλαμε οι άνθρωποι. Θέλει κανείς την κατοχή με τους Γερμανούς, ούτε τι θέλει. Ούτε τον εμφύλιο τον ήθελε. Τον επιβάλλαμε. Και ερχόμαστε μετά τον εμφύλιο, παρά την ήττα, όπου γράφονται τραγούδια για τις φυλακές. Αλλά εγκλήματα δεν υπάρχουν. Να ψάξει κανείς να δει την αντιστοιχία της ποσότητας των τραγουδιών που γράφτηκαν για τις φυλακές με τα εγκλήματα δεν υπάρχουν. Γιατί γράφονται για τις φυλακές. Διότι έχουμε στρατοδικεία, έχουμε εκτελέσεις, έχουμε εισόδια και λένε ότι μαζί με εργατικά τραγούδια τότε οι πιο πολλοί συνθέτες, ο Χιώτης ας πούμε, ο Δερβενιώτης που εκεί και μετά ο παπά Ιωάννου και ο ίδιος ο Τσιτσάνης και ο Μάρκος θα πω εγώ, παρόλο που αυτός είχε αρρωστήσει τότε και ήταν λίγο στην αφάνεια, άρχισαν να γράφουν με στίχους, με κοινωνικό περιεχόμενο και κυνηγούσαν τραγούδια και μάλιστα βάζανε στιχουργούς, δηλαδή ο Πύργος και που εντάξει ο Πύργος ήταν και πονίτης, αλλά και ο Κολοκοτρώνης που δεν ήταν στο κίνημα, τον βοηθούσε ο Πύργος και έγραφε, ο Δερβενιώτης και έγραφε τραγούδια αντικειμενικό
πώς να το πω, κοινωνικό περιεχόμενο. Και έχουμε αυτό που λένε οι άλλοι, αυτή την περίοδο και μετά τελειώνει μετά το 55. Γιατί τελειώνει μετά το 55, υπάρχει ένα ερώτημα. Τελειώνει. Ή μετά το 55 έχουμε, πώς να το πω, ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα, αλλαγή του τρόπου ζωής στα αστικά κέντρα, ελεύθεροι χώροι δεν υπάρχουν, γίνονται οι πολυκατοικίες γιατί πρέπει να στεγαστεί η εργατική τάξη, φτηνά με ροχάματα και να κερδίζουν πολλοί καπιταλιστές. Άρα θεωρείται ο χώρος που δημιουργούσε το γλέντι στη γειτονιά, το γλέντι που θα έκαναν οι οικογένειες σε πανηγύρια, σε άλλα τέτοια. Και έχουμε μία μεταξέλιξη, η οποία, πώς να το πω, στην οποία επιδρά επίσης ένα φαινόμενο το οποίο είχε σχέση, γιατί διαδόθηκε ώστε να κρατάει ένα κόσμο και να μην αντιδράει, ενώ το ειδικό τραγούδι από τις ταινίες της Ινδικής, όπου υπήρχε μια τεράστια φτώχεια και επέδρασε πολύ, μάλλον οι εταιρείες το αξιοποίησαν γιατί καταλάβαν θα βγάλουν πολλά λεφτά από αυτό, σε συνδυασμό με τη μετανάστευση, Καζατζίδης, πώς να το πω μπροστά. Εκτιμάμε λοιπόν ότι δεν τέλειωσε το ρεμπέτικο τραγούδι. Οι ίδιοι οι ρεμπέτες γράψαν, οι ρεμπέτες. Οι λαϊκοί δημιουργοί που τους κατατάξαν τους ρεμπέτες συνέχισαν να γράφουν και μάλιστα γράψαν ρεμπέτικα τραγούδια. Αν δει κανείς το σκοπευτήριο του Τζάνι που είναι γραμμένο το 75, είναι καμαρά ρεμπέτικο. Όλος ο δίσκος. Ακόμα και το τραγούδι το... Αυτό που λέει με ένα ρούχο φαγωμένο, το έχω για να ξαποστένω. Δεν θυμάμαι το ξέρω πόνο τώρα. Σκυρά και ένας γιος. Σκυρά και ένας γιος. Ακόμα και αυτό. Ή ο Μάρκος συνέχισε να γράφει. Ο Μάρκος μάλιστα έχει λογοκρισία, που μου λογοκρίνει τραγούδι που ήταν η δικτατορία. Γιατί ήταν όλο το τραγούδι, λες και το είχε γράψει για πολιτικούς κρατούμενους, που λέει δεν έκανα κάτι και μου πήρε φυλακιά, το δεις μανουλό αμερικά και περιμένω μέχρι να βρω τη λευτεριά. Λοιπόν, τώρα είναι η φωτική αυτό, γράφει. Θέλω να πω ότι οι ίδιοι γράψανε, ότι πήρε και άλλοι, και άλλοι μορφές, πήρε, έκαναν διάφορους πειραματισμούς, πρόσθεξε, ο οποίος, ας πούμε, έφερε κομμάτι, μάλλον πήρε από την Ισπανική και κυρίως από την Λατινοαμερικάνικη μουσική και έφτιαξε. Και επίσης βγήκαν οι έντεχνοι, οι οποίοι πάτησαν. Δηλαδή τα πρώτα λαϊκά τραγούδια Θεοδωράκη Ξαγάκου, Λεοντή, η Καταχνιά τι είναι, καθαρά λαϊκό τραγούδι. Επομένως δεν έχουμε περιοδολόγηση, έχουμε εξέλιξη. Τέταρτο ζήτημα. Κουμπουέ και ρεμπέτικο. Το κόμμα μας ακόμα και σήμερα χτυπιέται για αυτό από διάφορους μελετητές και μάλιστα ορισμένοι όχι καλοπροαίρετα. Υπάρχουν ορισμένοι που το κάνουν καλοπροαίρετα, παίρνοντας τι, ότι την περίοδο του Μεσοπόλεμου όντως κυνηγήθηκε. Πώς να το πω, ήμασταν ενάντια στο Χασικλίδικο. Έτυχε να γίνει, όχι έτυχε να γίνει, έγινε η δικτατορία του Μεταξιά και το κυνήγησε και ο Μεταξιά στο Χασικλίδικο. Στο βιβλίο κάνουμε μια προσπάθεια να απαντήσουμε από δύο μεριές αυτή την υπόθεση, διότι υπάρχει ένα ο οποίο έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, επειδή έχει συγκεντρώσει πολλά κείμενα για το ρεμπέτικο σε βιβλία. Σε ένα από αυτά λοιπόν τι κάνει. Γράφει το ποιοι εναντιώθηκαν στο ρεμπέτικο. Και βάζει από τη μια μεριά το Μεταξά και βάζει κείμενά του, τη περιόδου του Μεταξά, από την άλλη μεριά το Κουκουέ, και βάζει κείμενα του Κουκουέ, και κάνει συνειρμού, γράφοντα, α πούμε, ότι ο Μεταξά και το Κουκουέ το κυνήγησαν. Ο Μεταξά γιατί το κυνήγησε το ρεμπέτικο και τι κυνήγησε. Και λέω, τι κυνήγησε, γιατί. Γιατί μπορεί να κυνήγησε το ρεμπέτικο, αλλά το στεκέδεσε του το Χασικλίδικο. Ο Μεταξάς τι απαγόρευσε, το Χασικλίδικο και του Αμανέδε. Έχει σημασία. Το Χασικλίδικο το απαγόρευσε, αλλά του στεκέδεσε του έκλεισαν. Το Χασίς ήταν Χασίς. Δούλευε. Τι προσπάθησε να κάνει ο Μεταξάς. Ήταν μια περίοδο όπου
επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη συγκριτικά με άλλες χώρες ανάπτυξη του καπιταλισμού μετά την κρίση του 29-33, θέλανε γερά εργατικά χέρια. Ο Αμανές και το Χασίς, τι ιδιότητα έχει, κάνει ανθρώπους, πώς να το πω, αυτό, πες το. Λαχανούς, δηλαδή, να μην μπορούν να δουλέψουν, να μην μπορούν. Το έχει και ο Αμανές. Τους κάνει μίζερους, δηλαδή. Ο Αμανές τους κάνει μίζερους και να μην θέλουν να δουλέψουν. Το Χασίς τους οδηγεί προς τα εκεί. Και έπρεπε να βρει έναν τρόπο να το κόψει αυτό. Το κόμμα μας όμως στρίβε την άλλη μεριά, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να κάνει μια μελέτη ολοκληρωμένη για το ρεμπέτικο εκείνη την περίοδο, τι έβλεπε. Ότι η διάδοση του Χασίς κατέστρεφε την εργατική τάξη και μάλιστα στα νιάτα της. Και επομένως, πώς να δημιουργηθεί εργατικό κίνημα, και μάλιστα επαναστατικό εργατικό κίνημα, όταν στον Πειραιά υπήρχε διάδοση του Χασισιού πιο πολύ και από τον Καρνό. Και βέβαια αυτό σταμάτησε, δηλαδή το κόμμα δεν ξανασχολήθηκε μετά το 36. Το 47 άνοιξε αυτό το διάλογο στο ριζοσπάστηκε το ρεμπέτικο. Στην πορεία επίσης άνοιξε μία υπόθεση το 75 και το 76 στο ριζοσπάστη. Αλλά όσοι έγραψαν, κατά τη γνώμη μας, δεν έγραψαν ολοκληρωμένα με βάση, ολοκληρωμένα μεθοδολογικά. Μάλιστα υπήρχαν και αντιλήψεις ακόμα και τη δεκαετία του 60 στην επιθεώρηση τέχνης που γράφτηκαν άρθρα όπου θεωρήσαν το τραγούδι, το ρεμπέτικο τραγούδι, δημοτικό τραγούδι. Το δημοτικό τραγούδι το πόλεμο. Υπήρχε μία πώς θα το πω, απολυτότητα γύρω από το δημοτικό τραγούδι, ότι ήταν το μόνο τραγούδι που γεννήθηκε από το λαό. Ήταν η λειψή, πώς να το πω, μεθοδολογική προσέγγιση. Γράφουμε για αυτά μέσα στο βιβλίο, δεν θέλουμε να τα πω παραπέρα. Πιάσαμε λοιπόν ορισμένες περιπτώσεις τέτοιων γραπτών για να επιτεθούν συνολικά στο κόμμα. Δεν είναι αλήθεια. Και λέω δεν είναι αλήθεια γιατί υπάρχουν μια σειρά, πώς να το πω, μαρτυρίες. Η αλήθεια είναι πια δεν μπορούσε το κόμμα στα 27 χρόνια παρανομίας και όταν βγήκε από την παρανομία προσπάθησε να ξαναδημιουργηθεί. Δεν είχε χρόνο να κάτσει να ασχοληθεί, όχι με το ρεμπέτικο, συνολικά με τον πολιτισμό. Τώρα, μετά το 95-96 στην ουσία άνοιξαμε ένα δρόμο τέτοιο και ασχολιόμαστε και κάνουμε τα συμπόσια και... Και είναι αντικειμενικό. Έτσι ασχοληθήκαμε και με το ρεμπέτικο τώρα αυτή την περίοδο. Βλέποντας το συνολικά ως λαϊκή, πώς να το πω, δημιουργία. Τι υπήρχε όμως. Δεν υπήρχε έρθρα. Δηλαδή όταν ο ίδιος ο Μαμπακάρης λέει ότι ερχόντουσαν την κατοχή και μου λέγανε Μάρκο, παίξε να μην παίζεις χασικλή. Και μάλιστα ορισμένοι του λέγανε παίξε και εντάρτηκα. Ο Μάρκος λέει, εγώ δεν τα ξέρω τα δικά τους που τραγουδούσαν στα πούμε. Είχαν και αυτοί τραγούδια, δηλαδή, μπράβο. Αλλά τι να τα ξέρω εγώ αυτά. Αλλά μου λέγανε μην παίζεις χασικλή. Και ερχόταν οι χίτες και λέγανε Μάρκο, παίξε ό,τι θέλεις και εμείς θα σε φυλάμε. Οι κομμουνιστές από τότε ήταν σοβαροί άνθρωποι. Λέει ο Μάρκος. Δεν το θέλανε χασικλή. Ο Μάρκος λέει. Έχουμε στη συνέχεια αυτό που σας είπα, οι Πειραιώτες τους εκτελέσαν από τις φυλακές της Κέρκυρας στο Λαζαρέτο που τραγουδήσανε Περέα μου Σαφινογιά. Υπάρχει η μαρτυρία του Δερβενιώτη που λέει τον βρήκε ο λογαγός του στον Ελλάς και του λέει παράτα το λαό το διότι δεν θα βγάλεις φράγκα. Ο Δερβενιώτης εδώ μεταξύ είχε πάει και τον είχαν πιάσει, ήταν στη Μακρόνησο. Και απολύθηκε από τον Μακρόνησο, βγήκε στην Αθήνα, πού να γυρίσει πίσω στον τόπο, μπορούσε να το ξαναπιάνω. Λοιπόν, και προσπαθούσε τι να κάνει, επειδή ξέρει μουσική, έγραψε παρτιτούρες στα ρεμπέτικα γιατί θέλανε λόγω της λογοκρισίας να είσαι παρτιτούρες και να βγάλει μεροκάματα. Του λέει ο άλλος, του λέει ρε εσύ, πέσεις λαό του, λοιπόν, όταν το λαό του πιάσε δεν μπουζούει. Και έτσι έγινε μεγάλος λαϊκός δημιουργός. Το αφήνω του κόμματος. Ο άλλος Ελασίτης επίσης. Αλλά δεν βγαίνει από πουθενά αυτή η ρετσινιά που μας έχουν κολλήσει και εμείς κοινικές ανθρώπες. Και στο βιβλίο γίνεται μια τεράστια προσπάθεια ιδεολογική, μεθοδολογική και με παραδείγματα να αποκαλύψει ότι σκόπιμα
οι περισσότεροι προσπαθούν να χτυπήσουν το κουκουέ γύρω από την υπόθεση του Ρεβέτικου. Δύο κουβέντες ακόμα γιατί μου φαίνεται σας κούρασα. Αν κάνουμε και κουβέντα, γι' αυτό. Όταν ξεκινούσε ο σκελετός αυτού του βιβλίου, ο οποίος ήταν σκελετός σε τίτλους, ήταν πολύ φιλόδοξος. Λέω ήταν πολύ φιλόδοξος γιατί εκτός από το να γίνει μελέτη και να πούμε τα βασικά που σας είπα μέχρι τώρα, ότι είναι τραγούδι του λαού και του περιθωρίου, είναι τραγούδι που έγραψε για την εργατική τάξη και μάλιστα στην εξέλιξή της όταν αναπτύχθηκε η ταξική πάλι το 40, τη δεκαετία του 40 και στη συνέχεια επίσης ότι το κουκουέ δεν το κυνήγησε, αλλά κυνήγησε το χασικλίδικο μόνο ίσα ίσα το αντίθετο και κάνω μια προσπάθεια γι' αυτό σήμερα να το δώσουμε ολοκληρωμένα. Υπήρχε σκέψη να αναπτύξουμε για να αναπτυχθούν και άλλες πλευρές, όπως πώς θα το πω, η σχέση των λαϊκών οργάνων με το τραγούδι, οι χοροί, που επίσης αποδεικνύουν. Οι χοροί αποδεικνύουν ότι δεν είναι ελληνικό. Δεν ξέρω, όταν ακούτε θες από Σέρβιο και εσείς λέτε ότι είναι ελληνικό, άλλο πράγμα καλαματιανός. Αλλά το θες από Σέρβιο είναι Σέρβιο, όπως να το πω, δηλαδή είναι το Σέρβιο. Δεν ξέρω και τι συμβουμάνε και αυτοκρατορία. Το ζεϊμπέκικο είναι το ζεϊμπέκο, δηλαδή ήταν ένοπλα τμήματα Οθωμανών. Και μάλιστα ζεϊμπέκικα δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει ένα ζεϊμπέκικο όπως έχει εξελιχθεί σήμερα. Υπάρχει το Αντάλφο που είναι, χορεύεται πολύ καλά στην Μυτιλίνη αυτή τώρα. Υπάρχει το Γιουρούκικο. Υπάρχει και το άλλο 9-8 που είναι παραλλαγή του ζεϊμπέκικου που υπάρχει στο Αρμάς. Και επίσης το Απτάλικο χορεύεται και αυτό αντικριστά. Το παλιό ζεμπίκικο χορευόταν κυκλικά, άλλο πως εξέλιχθηκε μετά. Όπως και το Τσιφτετέλη, το οποίο Τσιφτετέλη είναι αντικριστός χορός με βήματα. Δεν είναι αυτό που σήμερα όλοι έχουν το λεγόμενο χορό της σκυλιάς. Είχε βήματα, χορευόταν από δύο. Όπως επίσης είναι και ένας μύθος ότι ο ζεμπίκικος είναι αντρικός χορός. Στη Μικρά Ασία χορευόταν και από γυναίκες και μάλιστα υπάρχουν περιοχές που χορεύαν μόνο γυναίκες. Στην Καπαδοκία και στο Μελί. Επίσης αντικριστά. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εκείνο που εγώ δεν ήθελα να λείπει, όσο και αν από μόνο του είναι μια ολόκληρη μελέτη, είναι η γυναίκα στο Ρεβέτικο. Ήταν ένα δύσκολο κεφάλαιο. Και λέω ήταν ένα δύσκολο κεφάλαιο γιατί ήθελε μια πολύ μεγάλη έρευνα η οποία ήταν διαφορετική στη Μικρά Ασία και διαφορετική στην Ελλάδα. Σας είπα για ποιο λόγο, ότι στη Μικρά Ασία ήταν ήδη πολύ πιο μπροστά. Επομένως, ο καπιταλισμός πιο αναπτυγμένος, καπιταλιστικές και στις παραγωγές επίσης. Επομένως, ήταν, πώς να το πω, διαφορετική θέση της γυναίκας στην κοινωνία και διαφορετική στον ελλαδικό χώρο. Παρόλα αυτά στο Ρεμπέτικο θα δει κανείς αντιφατική προσέγγιση ανάλογα με το θέμα που πιάνει κάποιο τραγούδι. Τα περισσότερα τραγούδια όμως έχουν μία τάση σεβασμού απέναντι στη γυναίκα. Αυτό το έχει πει η ίδια η Ακέλα η Παπάζουγλου, η οποία τραγουδούσε όταν ήρθε στην Ελλάδα την Μικρά Ασία, τραγουδούσε ήδη στη Σμύρνη. Όπου έλεγε ότι και τη γυναίκα γενικά αλλά και τις τραγουδίστριες πάνω στο παλκό οι άντρες τις σεβόντουσαν, τις προσέχανε, που δείχνει πέρα από άλλα βιβλία όπως σας είπα, ας πούμε η Σταματωμένα Χώματα, η Διδό Σωτηρίου γράφει, έχει τέτοιες πλευρές, η Όλγα Βατίδου στα Δωμάτια της Παλιάς Μύρνης, που δείχνει ότι υπήρχε όντως πρόοδος στο ζήτημα της σχέσης των δύο φίλων. Τα ρεμπέτικα τραγούδια απέναντι στη γυναίκα αναφέρονται σε όλες τις πτυχές που αφορούν τις γυναίκες. Δηλαδή τη γυναίκα στην οικογένεια, την αδερφή, τη μάνα, την γυναίκα που ερωτεύονται. Τι πρέπει κανείς να πάρει υπόψη του για να μπορεί να κρίνει αντικειμενικά.
όχι το πώς βλέπουμε σήμερα και το πώς έχει προχωρήσει η αντίληψή μας για το ζήτημα της σχέσης των δύο φίλων, αλλά τι κοινωνικά υπήρχε με εκείνη την περίοδο. Και κοινωνικά εκείνη την περίοδο θα το πείσω. Η γυναίκα την ήταν, η γυναίκα τι ήτανε, να δημιουργήσει η οικογένεια κάνοντας παιδιά, να μεγαλώσει τα παιδιά, να κοιτάει το σπίτι. Δέστε τη διαφορά σε σχέση με αυτό στη Μικρά Ασία που είχαν μπει, οι περισσότερες είχαν μπει στην παραγωγή. Με μια έννοια δηλαδή εκφράστηκε αυτό και στα ρεμπέτικα τραγούδια και γι' αυτό λέω αντιφατικά εκφράστηκε, γιατί εκφράστηκε με βάση το επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης της τότε, της δεκαετίας του 20 ας πούμε και του 30, αντιφατικά και τότε, αλλιώς οι Μικρασιάτες, αλλιώς οι ντόπιοι εδώ, αλλά με μια έννοια αποδεικνύεται ότι το ρεμπέτικο τραγούδι απεικόνισε αυτό το όποιο στοιχείο, πώς να το πω, φιλετικής ισότητας, στον όποιο βαθμό αυτό το στοιχείο εκφράστηκε εκείνη την περίοδο, κυρίως από τις γυναίκες της Μικράς Ασίας, με ό,τι μπόλιασε μετά και εδώ στην Ελλάδα, γιατί μαζί με το κόμμα και το κίνημα μπόλιασαν οι πρόσφυγες αυτή την πλευρά, εκφράζεται στο ρεμπέτικο τραγούδι. Έτσι λοιπόν φτιάχτηκε αυτό το κεφάλαιο, επειδή εκτιμούσαμε και συλλογικά βλέποντας το και με άλλους συντρόφους και συντρόφους ότι δεν έπρεπε να λείπει από αυτό το βιβλίο αυτό το κομμάτι. Μια κουβέντα, επειδή στο τέλος κλείνει με τα ναρκωτικά, δεν κλείνει τόσο με τα ναρκωτικά. Προσπαθεί το βιβλίο να δείξει πώς δημιουργείται το περιθώριο, το Λούμπεν. Και το προσπαθεί από τότε που εδραιώθηκε ο καπιταλισμός σαν σύστημα, επειδή ακριβώς οι πρώτοι οι οποίοι έγραψαν γι' αυτό ήταν κλασικοί του μαρξισμού. Δηλαδή ο Μάρξης και ο Έγκελς, και περισσότερο ο Έγκελς από τον Μάρξ. Στην κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία. Βάζω μεγάλο κομμάτι γιατί ο Έγκελς δείχνει ότι η αστική τάξη της Αγγλίας που εκμεταλλευόταν τους εργάτες 16 και 18 ώρες στα κλωστοϊβαδουργία τότε, προκειμένου να μπορούν οι εργάτες να ανταπεξέρχονται στη βαρβαρότητα της δουλειάς, τους έδιναν ναρκωτικά. Και τους έδιναν ναρκωτικά για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι για να τους περνάνε οι πόνοι από την κούραση, και ο δεύτερος ήταν ότι αυτό τους καλλιεργούσε μια ευεξία ταυτόχρονα. Λοιπόν, το χασέ τι κάνει, πώς να το πω, κάνει μια άνθρωπο που είναι, πώς να το πω, γελάει, νιώθει ευτυχισμένος, αλλά αυτό δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Δίναν τέτοια ναρκωτικά, οπιοειδή, όπου ακριβώς να τους ξεκουράζουν, δηλαδή να τους τραβάνε τους πόνους και να μπορούν να δουλεύουν άλλη μέρα. Έτσι δημιουργήθηκαν τα λουμπεριστικά. Γιατί όλοι δεν μπορούσαν να βρουν δουλειά. Τους αγρότες τους πετάξαν από τους αγρούς γιατί τους κάνανε λιβάδια για να τρέχουν τα πρόβατα και να έχουν μαλλί για τα κλωστοϊβαδουργία. Οι εργάτες που δεν βρίσκαν δουλειά στην πόλη ήταν ζητιάνοι, κάνανε νόμους για τους ζητιάνους ότι τους κλείναν φυλακή. Επομένως, άλλο ένα κομμάτι πέρα από τα ναρκωτικά το δημιουργούσαν εμείς οι ίδιες τις φυλακές με τους λούμπερ. Ο ίδιος ο καπιταλισμός. Ακριβώς το λέμε για να δείξουμε από άλλη σκοπιά ότι δεν μπορεί στοιχεία τα οποία είναι λούμπερ να αντιπαλεύουν τον καπιταλισμό, έτσι όπως λένε κάποιοι οι οποίοι μελετάνε το ρεμπέτικο. Αυτός είναι και ο λόγος που αφιερώσαμε ένα κομμάτι στο βιβλίο για αυτή την υπόθεση. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια που έγινε σε αυτό το βιβλίο, όπου την είπα από την αρχή συλλογική, δίνει ή μπορεί να αποτελεί, πώς να το πω, δεν θα πω βάση, αλλά μία καλή αρχή για μας, για να δώσουμε μία συνέχεια, όχι για το συγκεκριμένο είδος τραγουδιού. Ο λαϊκός πολιτισμός καταλαβαίνετε ότι σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες δεν έχει πάρει την αρμόζουσα θέση που έχει ακριβώς επειδή δεν είναι πολιτισμός της αστικής τάξης. Νομίζω ότι είναι πολύ φανερό. Μόνο στο βαθμό που μπορούσε να φέρει κέρδη, ας πούμε η λαϊκή μουσική που πουλούσε δίσκους, αν και οι εταιρείες την κατευθύνανε από ένα σημείο και μετά και την αλλοιώνανε, πολύ
με χαρακτηριστικό τον Παπαγιωάννα που να μιλήσει γι' αυτό, του λέγανε να γράψετε έτσι. Πιο και όπως θέλανε οι λαϊκοί άνθρωποι. Εν τούτης μόνο τότε υπήρχε, πώς να το πω, συμβολή στο να διαδοθεί. Ή να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που δεν έχει σχέση με τη μουσική. Ο Θεόφιλος, ο ζωγράφος, αναγνωρίστηκε ως μεγάλος ζωγράφος μετά τον θάνατό του. Όσο ζούσε, τον λέγανε τρελό. Και ότι δεν έκανε τίποτα η τέχνη του. Ξέρετε, ο Θεόφιλος ζωγράφησε σε μεγάλες επιφάνειες. Μάλιστα, έχουν σωθεί κόβοντα στίχους ολόκληρους για να σωθεί ατόφια η τέχνη του και υπάρχει σε μουσείο. Θέλω να πω αυτό. Το κυνήγησε και την κυνηγάει πολύ πλευρά τη λαϊκή τέχνη. Εδώ στην Ελλάδα δε, υπάρχει και μία καθυστέρηση στην ανάπτυξη όλων αυτών των επιστημών γύρω από την λαϊκή δημιουργία. Και σε σχέση με το τραγούδι, πέρα από τη μεθοδολογία του, τέλος πάντων η μαρξιστική μεθοδολογία είναι η μόνη σωστή για να ασχοληθεί, είναι πολύ πίσω η λαογραφία, δεν είχε αναπτυχθεί η λαογραφία. Είναι πολύ πίσω η εθνομουσικολογία. Τώρα τελευταία, με τη δημιουργία των μουσικών σχολείων και κάποιων σχολών στα πανεπιστήμια, έχει αρχίσει και, πώς να το πω, αναπτύσσεται. Και μάλιστα, θα έλεγα και λίγο ανάποδα, γιατί οι καθηγητές, ειδικά στα ΤΕΗ, είναι πολλοί που είναι λαϊκοί οργανωπαίδες. Καλά κάνανε και τους βάλανε, αλλά είναι άλλο πράγμα να συνδυάζεις ταυτόχρονα την πρακτική με την επιστήμη. Όπως επίσης και η ίδια η ιστορία, η οποία η αστική της προσέγγιση είναι διαφορετική από την πραγματική, πώς να το πω, ιστορία. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να λύσει προσωπικότητα δημιουργεί και έχουμε ένα κομμάτι στην αρχή του βιβλίου γι' αυτό, γιατί ήταν φωτισμένη η προσωπικότητα, τα είχαμε πει γι' αυτό τη δημιουργήση και είναι άλλο πράγμα να πεις ότι η κοινωνική εξέλιξη οφείλει. Δηλαδή ο Μπετόβεν δεν έγραψε τη Συμφωνία της Χαράς, που δείχνει την άνοδο της αστικής τάξης τότε ενάντια στη φεουδαρχία, γιατί ήταν, πώς να το πω, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα, η ίδια κοινωνική εξέλιξη τον ρώτησε. Οι Επέτες δεν γράψανε τραγούδια για τον Εμφύλιο, ας πούμε, και γινούσανε το Δημοκρατικό Στρατό με αλληγορίες, γιατί ήταν τους ήρθε η επιφύτηση ή για το ΕΑΜ. Και χρειάζεται να δοθεί συνέχεια, ελπίζω ότι θα βρεθούν κι άλλοι να δώσουν μια συνέχεια και σε αυτό το είδος του τραγουδιού και συνολικά στο λαϊκό πολιτισμό. Αν σας κούρασα, σας ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε μια μικρή συζήτηση, αν υπάρχουν ερωτήσεις, αν έχουμε δημιουργηθεί απορίες από την παρουσίαση εδώ του συντρόφου του Λουκά. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι έχουμε τον Ρεμπέτικο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον Μπουζούκι και με την εφεύρεση του Μπουζουκιού. Γιατί πότε δηλαδή περνάμε από τα ανατολή του κανόνα στο Μπουζούκι και μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια αφετηρία για το ρεμπέτικο ή έχουμε και ρεμπέτικο πριν το μπουζούκι σαν όργανο. Υπάρχει κάποια... Όπως θέλετε. Σιγά σιγά, νομίζω πως η εδραίωση του περιόδικου στην Ελλάδα, η οποία έγινε το 1933, άφησε ως αποτύπωμα ότι το ρεμπέτικο ταυτίζεται με το μπουζούκι ή μετά με όλα τα σχετικά με το μπουζούκι όργανο. Και επίσης, επειδή και αυτό το ζήτημα θέλει, ή αν θέλει να το μελετήσει κανείς, πρέπει να το μελετήσει βαθιά. Γι' αυτό σας είπα ότι αρχικά και στη σκέψη μου ήταν να περιλάβουν τα όργανα και την εξέλιξή τους. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις γύρω από την ιστορία του μπουζούκι. Ο σύντροφος μου έλεγε πριν ξεκινήσουμε για το τρίχρονο και το τετράγωνο και ότι υπάρχει ένας μύθος ότι το τετράγωνο το φτιάξε ο Γιώργης. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το τετράγωνο του μπουζούκι υπήρχε από τη δεκαετία του 20.
Ο Μάρκος λέει ότι ο Μανέτας έπαιζε τετράγωνο του ζωή και δεν έπαιζε τρίγωνο, όπως είπε όλοι. Είναι άλλο ζήτημα ότι πράγματι βγάζουν διαφορετικού ύπου. Η κρυά του δεν είναι ίδια. Επίσης, αν δει κανείς απεικονίσεις, γραβούρες κτλ., υπάρχουν όργανα που μοιάζουν με το μπουζούκι από τον 18ο αιώνα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι το μπουζούκι είναι αμοιβώς ατόφιο ελληνικό όργανο, επειδή προέρχεται από την Πανδουρίδα. Η Πανδουρής στην Καθαρέμουσα είναι ένα τρίχορδο όργανο, το οποίο μοιάζει με μπουζούκι και τρίχορδο κιόλα. Υπάρχει το, ναι, από την αρχαία Ελλάδα, αλλά δεν σημαίνει ότι το μπουζούκι και η Πανδουρής είναι τα ίδια όργανα. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί καθένας μας, τώρα, αυτά τα όργανα που βλέπετε εδώ, τα έχω φτιάξει εγώ, στο στρατό, να περνάει η ώρα. Από, να πες το, από φλασκή. Τι ήθελα να κάνω τότε. Να δω περίπου τον ήχο που θα βγάλουνε και πώς μπορεί αυτός να προσαρμοστεί παίζοντας μέσα σε μια ορκέστρα, τι κομμάτι θα παίξει στην ορκέστρα. Αυτή ήταν η λογική μου. Και άλλοι έχουν κάνει τέτοια πράγματα. Επομένως ο καθένας που δούλευε και έφτιαχνε τραγούδια μπορούσε να εξελίξει και το όργανό του. Επίσης δεν είναι το όργανο που κάνει το ρεμπέτικο. Δεν είναι το όργανο που κάνει το λαϊκό τραγούδι. Όπως δεν είναι, πώς να το πω, όλα όσα έχουν σκάφος όπως το μπουζούκι, προέρχονται από τον ίδιο χώρο. Το ούτι είναι αραβικό όργανο. Γιατί είναι τυφλό το ούτι, δηλαδή δεν έχει τάστα. Ναι, διότι για να παίξει βυζαντινή μουσική, ανάμεσα στις δύο νότες, ενώ η δυτική μουσική έχει ένα ημιτονιό, αυτή έχει 7. Πώς θα τα πιάσεις, μπορείς. Και αυτοί οι λαοί τέτοια μουσική είχαν. Και ας λένε οι δικοί μας εδώ ότι είναι η αρχαία μουσική την οποία την πήρανε αυτοί και είναι δική μας μουσική. Γιατί οι Πέρσες δεν δουλέψανε πάνω σε αυτή τη μουσική, εγώ λέω και την πήρανε. Και ύστερα από πώς που η Πέρσινη μουσική να το έρθει η ελληνική ή η αραβική. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Και επίσης, αυτό ισχύει για όλα τα είδη του λαϊκού τραγουδιού. Να το πω, για να δεν θα τελειώσω να απάντησα, αλλά το υπηρώτικο δεν παίζονταν με κλάρι. Παίζονταν με βιολί και με λαούτ. Η ζυγιά. Αυτά τα δύο όργανα ήταν τα βασικά. Άλλο μετά ότι ήρθε το κλαρίνο, τους άρεσε. Ναι, τους άρεσε γιατί εντάξει είχε, πώς να το πω, μία χρειά ήχου που μπορούσε να βγάλει τον πόνο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τον έβγαζε τον βιολί και καθιερώθηκε. Έτσι έγινε και με τα όργανα αυτά του ρεμπέτικου τραγουδιού. Μπορούσαν να παιχτούν με σαντούρι, βιολί, λύρα πολίτικη, η οποία έχει βγάλει διαφορετικό ήχο από τη λύρα η τεπική ή η λύρα η βουλγάρικη. Γιατί και στην Βουλγαρία παίζουν λύρα. Και στη Λίμνο έχουν λύρα. Είχανε, δεν έχουν τώρα. Και στις Σέρες είχαν λύρα. Είναι πώς να το πω. Και έχει σχέση με το πόσο ο κάθε οργανωποιός έφτιαχνε το δικό του όργανο. Η λύρα στην Ανατολική Κρήτη, από εκεί που είμαι εγώ, είναι εντελώς διαφορετική και στο φτιάξιμο και στον ήχο με την δυτική. Το λέω γιατί το τραγούδι μπορούσε να παιχτεί με πολλά διαφορετικά όργανα. Ας πούμε, Μιστακίδης έχει φτιάξει τραγούδια με κιθάρες. Ο Χιώτης επίσης είχε γράψει τραγούδια και τα είχε παίξει με κιθάρα. Για το ροζ. Εντάξει, ο Κατσαρός έπαιζε μόνιμα με κιθάρα, δεν είναι, αλλά λέω από αυτούς που ήταν στον ελλαδικό χώρο την περίοδο που κυριαρχούσε το μπουζούκι. Ο Χιώτης μπουζούκι έπαιζε. Αλλά ταυτόχρονα έγραψε πολλά τραγούδια με κιθάρα. Λέω παραδείγματα που είναι πιο πολύ, πες να το πω, γνωστά. Άρα δεν ταυτίζεται το ρεμπέτικο με το μπουζούκι. Αυτό δεν είναι δηλαδή, δεν είναι το, γιατί το ρεμπέτικο το έχουμε στα αυτιά μας. Μπουζούκια, παγλαμάδες και πολλές φορές κατακρίνουμε κιόλας το ρεμπέτικο. Το πυρεώτικο ρεμπέτικο είναι αυτό. Γι' αυτό πήρε και την ορολογία. Πυρεώτικο είπα, εξαρτηθεί. Το κατακρίνουμε. Ήταν το ρεμπέτικο που το κυνηγούσαν. Όχι, έχει να δει και με ξεσκοπιά.
παίξει με ρεμπέτικα με κιθάρο. Την περίοδο που πρώτο βγήκε το μουσική, το κυνηγήσαν. Καταρχήν, δεν ξέρω, έκανα τώρα ο Πολυκανδριώτης μια προσπάθεια να το βάλει στο 2, δεν ξέρω αν πέρασε. Δεν το ξέρω καλά. Αλλά το κυνηγούσαν και όσες πέσανε μπουζούκι, τους κυνηγούσαν επίσης. Ο Βακάρης το είχε κάνει τον Παλτό. Έφτιανε το μικρό Μπαγλαμά. Φτιάχνει και αυτό το κάνανε τους μικρούς Μπαγλαμάδες. Είχε πήρε και Μπαγλαμάς, ο οποίος ήταν πολύ μικρός. 7 τάστα είχε. Ο Μάρκος είχε τέτοιο Μπαγλαμά. Λοιπόν, και τον είχε όντως κατά τον Παλτό. Υπάρχει και η μαρτυρία του Παπαϊωάννου που τους, στην γέφυρα της Ανάστασης τους είδαν οι χωροφύλακες και του έλεγε ψηλέ τρένα και θα σου εξηγήσω μετά τι γιατί σου πατρέχει και θα στήκανε σε ένα κοτέτσι ενός φίλου τους και έτσι σωθήκανε για τους φίλους. Λέω θέλω να πω ότι ναι, αλλά κυνηγούσαν το όργανο γιατί θεωρούνταν τότε ήταν η άνοδος του πυρεώτικου με τα όργανα αυτά. Στο να κυνηγήσουν λοιπόν το λαϊκό τραγούδι, χτυπήσαμε και το όργανο το οποίο είχε μεγάλη απέκτηση τότε στον κόσμο. Έτσι έγινε, αυτή ήταν η ιστορία. Στην ουσία χτυπάγανε το ρεμπέτικο τραγούδι το ίδιο, επειδή συγκέντρωνε, συσπήρωνε τους λαϊκούς ανθρώπους, τους καημούς, τους θα πάσει ανάπτυξη και σου λέει αυτό δεν είναι καλό πράγμα γιατί θα μας αναντιωθούν. Άμα καταλάβουν ότι πού οφείλονται. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ήταν και η θλιποφροσύνη τώρα, και αυτό το θεωρούσε για να το λύτε. Ήταν και η θλιποφροσύνη. Εδώ, όχι, όχι. Εδώ υπήρχαν, υπάρχουν δύο διαφορετικές, πώς να το πω, απόψεις. Το θεωρούσαν σαν να το λύτε, αυτό το. Ως μπουζούκι τη λέξη, λέγανε ότι ήταν μπουζούκι τη λέξη, αλλά το μπουζούκι θεωρείται ελληνικό όργανο. Εδώ υπάρχει μια αντιφατικότητα. Δεν ήταν η ουσία του κυνηγητού, ήταν το ίδιο το τραγούδι. Ό,τι ήταν λαϊκό τα κυνηγούσαν. Αυτό κάναμε. Έπεσε κάτι στην αντίληψη μου που το είχα ακούσει. Τότε λέει που ο Μάουρε είχε ποινικοποιήσει τη φτώχεια. Κάποιοι φτωχοί μέσα στη φυλακή γράψανε λέει το πρώτο ρεμπέτικο τραγούδι. Αυτό που λέει μια ελιά και μια ντομάτα κάνανε καλή σαλάτα. Το 1843, αυτό και πριν. Το 1834. Όχι 43. Το είπα εγώ εισηγητικά, είπα ότι. Άργησε να πει. Ότι. Ναι, ότι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε ότι το ρεμπέτικο δημιουργείται. Στι φυλακέ του Μεντρεσίου στην Αθήνα το 1834. Έτσι σα κέρδισαν τα ρεμπέτικα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Αυτό το τραγούδι μπορεί να γράφει και στι φυλακέ. Και άλλα γράφτηκαν στι φυλακέ. Αλλά προϋπήρχαν τα ρεμπέτικα στι φυλακέ. Προϋπήρχα και μάλιστα πολύ πίσω. Δηλαδή, μπορεί να δει κανείς ρεμπέτικα ή τα πρώτα της ρίσης τους στην Κωνσταντινούπολη, αμέσως μετά μόλις την πήρανε οι Άραβες. Μόλις δηλαδή οι Άραβες καταλάβανε την Κωνσταντινούπολη και καταλύσανε την Κωνσταντινή Αυτοκρατορία. Αυτό υπάρχει, ο Πετρόπουλος το έχει πει αυτό και το έχουν πάρει όλοι. Δεν στέκει. Ξαφνικά ξεφύτρωση με στις φυλάκες από το τραγούδι. Προφανώς πέσα και έξω. Ο Νέαρτος Γεωργιάδης προσπαθεί να δώσει ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα τραγούδι ο Χασικλής Μανώλης, το Τοντάκι. Ο Χασικλής Μανώλης είναι εξέλιξη ενός τραγουδιού, ενός Μανώλη, όχι Μπαντή, πώς τους λέγανε τους άλλους, δεν σας το είπατε συγκεκριτικά. Δεν ήταν οι κλέφτες ούτε κοντραμπάτσες. Δεν θυμάμαι τώρα την ορολογία, το μυαλό καμιά φορά ξεχνάει. Ήταν ένας σαν το Τσακιτζή, ο οποίος το έκανε και μια ομάδα ενόπλη, έκλεπε τους πλούσιους και έδινε στους φτωχούς. Λοιπόν. Γερματολή. Όχι, Γερματολή ήταν εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ληστές ήταν, κοινωνικοί ληστές, κοινωνικούς ληστές. Και αυτό τους λένε και κοινωνικούς ληστές. Αυτός λοιπόν ο Μανώλης, ο κοινωνικός ληστής, ο καημένος, τον κάρφωσε το πρωτοπαλί καρό του και τον πιάσανε αυτό, πάνε και τον εκτελέσανε. Γύρω από τον Μανώλη έχουν γραφτεί παραλλαγές τραγουδιών που έφτασαν μέχρι το...
την ίδια όμως με την ίδια στιχουργική λογική, δηλαδή όπως γράφτηκε το πρώτο τραγούδι για τον Μανώλη, έχουν γραφτεί 3-4, όπου το τελευταίο είναι ο Χασικλής Μανώλης. Είναι το τραγούδι που λέει «Δεν το πήσα Μανώλη ποτέ μου». Που δείχνει ας πούμε αυτή την εξέλιξη και καταρρύπτει το μύθο της φυλάκης. Πάμε, άλλο. Κάτι για, για το Χατζηδάκι το 65, για τη διάλεξη του Χατζηδάκι για το Ρεμπέτικο. Η διάλεξη του Χατζηδάκι για το Ρεμπέτικο έγινε το 49. 49, συγγνώμη. Έγινε το 49 και είχε μεγάλη συμβολή. Ήταν η πρώτη προσπάθεια από, από τους έντεχνους, επειδή ο Χατζηδάκης ήταν στην Ελλάδα, το Δωράκης τότε δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν στο Παρίσι και πήγε. Ψέματα, ήταν στην Αθλόνηση, ήταν εκκλησμένος φυλάκι και μετά πήγε στο Παρίσι. Έκανε αυτό ώστε να βοηθήσει, μάλλον να δείξει τη συνέχεια, την εξέλιξη. Ότι από το Ρεμπέτικο τραγούδι βγήκε η συνέχεια που ήταν και οι ίδιοι. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους συνέχεια. Με την Πέλου και τον Παπαγκάρι. Ναι, με την Πέλου και τον Παπαγκάρι. Σωστά. Όπου παίχτηκαν 7 τραγούδια, 2 της Πέλου και 5 του Μάρκου. Ναι. Στο θέατρο του Κεντρικού. Έτσι. Και όπου είχε μαζευτεί φοιτηταριών, βασικά φοιτητές ήταν, ακριβώς ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια τότε για εκείνη την εποχή για να δοθεί μια όθηση σε αυτό το τραγούδι. Βέβαια οι έντεχνοι είχαν παλινοδίες. Θα σας πω τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Ο Θεοδωράκης, όταν έγραψε τον επιτάφιο, τον έστειλε το Χατζηδάκι για να τον ηχογραφήσει. Ο Χατζηδάκης, ξέροντας ότι ο Θεοδωράκης, γιατί μαζί, πώς να το πω, συνεργαζόντουσαν, ήθελε να αναπτύξει προς την κλασική μουσική, την ελληνική μουσική, δίνει τον επιτάφιο, κάνει μια ορχήστρωση στον επιτάφιο και τον δίνει στη Μούσκουρη. Στη Μούσκουρη, κατά την γνώμη μου, λογικά τον έδωσε, διότι η μάνα ήταν αυτή που, όπως να το πω, μυρολογούσε. Η Χρυσάβη ξεκίνησε. Όχι. Είναι αυτή. Είχαν υποθεί πολλά ονόματα τότε. Αλλά η Χρυσάβη και μετά. Όταν γύρισε. Δεν βγήκε με την Χρυσάβη και δεν ήταν μόνο η Χρυσάβη. Κάποια στιγμή είπαν και μπαίνουν να το τραγουδήσουν. Τέλος πάντων. Το τραγουδάει μου στην Χρυσάβη. Είπε ο Θεοδωράκης. Το ακούει. Αλλά βλέπει ότι το μπουζούκι ήταν πώ να το πω στα χόρτα. Τι κάνει λοιπόν. Πανέξυπο. Παίρνει το χέρι και τον πυθικό και φτιάχνουμε τον επιτάφιο λαϊκό. Λαϊκό, πώς να το πω, ατόφιο λαϊκό. Δηλαδή το μέρα μαγιού μου μίσευσες, ας πούμε, είναι, πώς να το πω, ένα από τα καλύτερα σε μπέκικα και ως παίξιμο, σαν ορχήστρωση, νομίζω με ορχήστρωση και έτσι την έκανε, την έκανε αυτό το πράγμα. Όλο δηλαδή, όλος επιτάφιος, δηλαδή, και έτσι τον έφτιαξε. Και μάλιστα πήγαν και το παίξανε σε μια ταβέρνα στο Γάλλο, σε ένα υπόγειο. Το παίξανε για πρώτη φορά πριν και σε δίσκο. Θέλω να πω δηλαδή ότι πατήσανε αυτοί οι έντεχνοι πάνω στους προηγούμενους λαϊκούς και έχουν πει ότι εντάξει είμαστε συνήθειά τους και μάλιστα πολλοί έχουν πει παρά τις παλινοδίσεις τους ότι χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε ελληνικό τραγούδι με την έννοια πια τη συνέχεια που δώσαν ήδη. Γιατί γράψαν πολλά λαϊκά τραγούδια. Δηλαδή όλα τα μεγάλα έργα του Θεοδωράκη τι είναι. Και του Χατζηδάκη. Η Ξαχά, το Σπονί. Αυτά. Συνδεφέρον. Νομίζω μπορούμε να το μαζέψουμε. Λοιπόν, έχουμε για την επόμενη ενότητα, ας το πούμε έτσι, της εκδήλωσης, έχουμε συγκεντρώσει 10 χαρακτηριστικά τραγούδια τεμπέτικα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο πρώτους μουσικούς, το πρώτο σχήμα θα είναι στο Δήμο και το Στάθη του Φρόνου που θα παίξουν.
προς επίρρωση του λόγου του, με του συντρόφου, θα παίξουν με κιθάρες. όπως υπογραφήθηκαν όμως, αν δεν κάνω στο τρομερό λάθος, οι πλειοψηφία των τραγουδιών που θα ακούσουμε και μάλιστα όχι στην, στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε δηλαδή... Στην Αμερική. Στην Αμερική, ναι. Θα ακούσουμε 6 τραγούδια αρχικά. Τα 5 από αυτά είναι προπολεμικά. Το ένα σαν γέφυρα για την επόμενη ενότητα είναι μεταπολεμικό. Έλα τώρα, θέλω να σε μικρός. Είναι ο πρώτος δίσκος που ηχογράφησε στην Ελλάδα ο Τέτος Δημητριάδης για λογαριασμό της αμερικάνικης εταιρείας Victor με τον Κώστα Μπέζο και κυκλοφόρησε στην Αμερική. Ηχογραφήθηκε στην Αθήνα το 1930 Ζεμπέκο, ορχήστρα, με δύο κιθάρες, Παίζουν. Κώστας Χαρυπής και Κώστας Μπέζος. Ο Πετρόπουλος λέει, καθώς πολλά μονιμουργικά, έτσι και σε αυτό το τραγούδι υπάρχουν έντονα σουρεαλιστικά στοιχεία. Όθεν αδύνατο να εξηγήσω τι σημαίνει τις συγκεκριμένες φράσεις, π.χ. του δεύτερου και του τρίτου δυστίχου. Πάντως, κόκκινο σημαίνει τη στόλη, όχι το ρίχνο. Το τελευταίο δύστιχο είναι σαφώς ηρωνικό. Το τραγούδι είναι από εκείνα που γράφτηκαν ή διασκευάστηκαν από Έλληνες μουσικούς που μετανάστευσαν στην Αμερική όπως ο Μπέζος και που συχνά, εκτός από εκφράσεις θησαυρό, περιείχαν και κάποιες εξελιγμένες αγγλικές λέξεις. Όπως έτσι λοιπόν και εδώ συναντάμε το ρούχο που σημαίνει ροφή ή το βάνο. Θα σας παίξουμε. Εμείς θα σας παίξουμε δύο αμερικάνικες κιθάρες, όπως βλέπετε. Η δικιά μου κιθάρα είναι ένα κιθαρόνι αμερικάνικο, το οποίο είναι folk, παραδοσιακό αμερικάνικο. Οι Έλληνες δεν βρίσκαν μπουζούκια εκεί πέρα, παίζαμε τέτοιες κιθάρες. Εκεί φτιάχτηκαν παρόμοια και λαϊκές κιθάρες, μετέπειτα. Και ζεύγει ο Άγιος στη μέση.
Από τον Εκαμινόμιο Σημακόπουλο με μικροδιαφορές στους στίχους και με τίτλο «The West». Στην ετικέτα της δεύτερης εκτέλεσης υπάρχει τυπογραφικό λάθος το «Tust». Επαναφέρθηκε στη δισκογραφία από τον Αρμένιο τραγουδιστή Μάρκο Μέλκον Αλενσέριαν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με τίτλο Σακραμέντο, Μποστόν, Νέα Υόρκη. Ο Γιώργος Κατσαρός μας τραγούδισε ένα παρόμοιο με μουσική και στίχους τραγούδι, το οποίο όμως κατέθεσε, το είχε γράψει στο ξεκίνημα της καριέρας του στην Αμερική τη δεκαετία του 1910.
εκτέλεση από τη Χρυσούλα Στήνη το 1938. Συνθέτης Μινάς Κοτοκάδης, στίχη Αντώνης Νταγκάς. Προβλήθηκαν κυρία τα Μάμπο, τα Τσατσατσά, που έγραψε και στη δεκαετία του 60 και αγνοήθηκαν πολλά όμορφα και δεξιοτεχνικά τραγούδια. Συνεργάστηκε με τους καλύτερους λαϊκούς του Γιούνιους και έγραψε αρκετά τραγούδια συνομικού περιεχομένου. Στη διάρκεια του εμφυλίου, με συνεργασία με τον Νίκο Μάτεση και τον Μιχάλη Γεννίτσαλη, έγραψε το μορφότερο λαϊκό τραγούδι για τον Άρη Βαλουχιώτη, ένας Ρεβέτης Έσβουσε, που υπογραφήθηκε 3 δεκαετίες αργότερα στα Ρεβέτικα της Κατοχής. Thank you.
παράξενη, ο πέντε λαϊσες.